Έτσι έκανα παλιά εισαγωγή στα vlogs. Το θυμάσαι? Έβλεπες παλιά? Αφού ήμουν φαν σου. Τι έλεγα παλιά στην εισαγωγή? Τι έλεγα παλιά στην εισαγωγή των vlogs? Τι είναι, τι έλεγες? Είχα ένα intro. Yes, παιδιά. Όχι. Γιατί? Δεν έλεγα γεια σας παιδιά, έλεγα κάτι άλλο. Που ξεκινάει από κα. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο του Θαμάρα Ρετζούνα. Μετά? Τι έχει και μετά? Ναι, έλεγα και ένα κάτι για το κοινό. Καλησπέρα σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Θαμάρα Ρετζούνα. Τι? Ελπίζω να περνάτε όλοι εξαιρετικά. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Θαμάρα Ρετζούνα. Όλοι εξαιρετικά. Θέλω να σας χαϊπάρω, ε. Λοιπόν, έχουμε κλείσει ένα ξενοδοχείο για την πάρτι μας. Είναι όλο δικό μας. Έχουμε πληρώσει όλα τα δωμάτια και το έχουμε κλείσει. Έχουμε δώσει 15.000 ευρώ για να μείνουμε μόνοι μας σε ένα ξενοδοχείο με πισίνα! Οπότε αυτή τη στιγμή μιλάμε. Βρισκόμαστε στο ναύπλιο και έχουμε κλείσει το ξενοδοχείο όλο δικό μας και θα κάνουμε μπουρδέλα. Γιατί μιλάς σαν... GNSO. Βρισκόμαστε άρα σε αυτό το ξενοδοχείο, είμαστε όλο μονάχοι και αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι clickbait. Έτσι δεν είναι? Έχουμε πληρώσει 15.000 ευρώ. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν έχουμε πληρώσει 15.000 ευρώ. Απλά έτυχε να έρθουμε για ένα διήμερο στο ναύπλιο για να χαλαρώσουμε λίγο, να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Φοράω ακόμη το μασελάκι μου, ρε. Ναι, οπότε ήρθαμε εδώ πέρα διήμερο στο ναύπλιο και έτυχε να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο δωμάτιο το οποίο όλος τυχαίως έχει και πισίνα και όλος τυχαίως είναι άδειο για τις επόμενες μέρες, δηλαδή είμαστε μόνοι μας, είναι σαν να έχουμε ένα δωμάτιο πριβέ, με πριβέ πισίνα τεράστια και κάνουμε εδώ πέρα κόλπα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα room tour. Το δωμάτιο όμως είναι ήδη μπουρδέλο γιατί ήδη είμαστε εδώ πέρα μία μέρα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μπάνιο. Μπάνιο, 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 μπάνιο. Και μετά προχωράμε. Αυτή είναι η κουζίνα μας. Elite Classic φρυγανιές. Άλτα μαρμελάδες, τσάγια από English Breakfast Tea, καφέ μηχανή Nespresso και συνεχίζουμε. Αυτό είναι το main δωμάτιο. Εδώ έχει ένα έξτρα κρεβάτι αν θέλει να κοιμηθεί κάποιος. Εδώ είναι το main king size queen bedroom κρεβάτι. Και πάμε στο καλύτερο part του δωματίου. Και βγαίνεις στην πισίνα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θα πάμε να φάμε πρωινό. Την προηγούμενη μέρα δεν τη γύρισα, γιατί πρέπει να κάνουμε λίγο off κάποιες φορές. Πάμε για πρωινό, στο κέντρο του ναυπλίου, στην πλατεία, στην ψυχή του ναυπλίου, εκεί που σπαρταράει η καρδιά του ναυπλίου. Η Μαρίλα είναι άρρωστη, έχει COVID-19 SARS σε τέταρτο επίπεδο, δηλαδή πάμε για διασωλήνωση, οπότε μπορεί στο τέλος του βίντεο να βρισκόμαστε στο κεντρικό νοσοκομείο του ναυπλίου και η Μαρίλα να βρίσκεται με μία μάσκα οξυγόνου, χτύπα ξύλο, αλλά όλα είναι πιθανά σε αυτό το vlog. Θα κάνουμε κάτι ενδιαφέρον μετά από καιρό, ίσως βουτήξω στην πισίνα γυμνός το απόγευμα για να τραβήξουμε την προσοχή σας. Ήρθαμε στον ναύπλιο για να φάμε πρωινό. Θα μπούμε τώρα μέσα στα σοκάκια για να φάμε. Εδώ βλέπουμε ο κόσμος δεν δουλεύει στο ναύπλιο και μας κοιτάει επειδή βγάζουμε βίντεο. Μόνο να κρίνουνε ξέρουνε, τα χαλιά τους δεν τα κοιτάνε. Περνάμε τώρα από ένα κλασικό μαγαζί
καφετέρια ελληνική σε επαρχία που όλοι κάθονται, πίνουν καφέδες, δεν κάνουν τίποτα και απλά με κοιτάνε επειδή τους φαίνομαι περίεργος. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκδρομή μας, αφού περάσαμε από αυτό το περίεργο μέρος. Ωραία. Είναι πολύ γραφικό το ναύπλιο, βγάζει ένα vibe ενίσιο, ενίοτε. Ξέρουμε τελικά που πάμε. Τελικά όχι. Όχι. Δεν ξέρεις που είναι η πλατεία, εσύ ξέρεις από ναύπλιο. Ναι, ξέρω, απλώς επειδή σε βγάζω το βίντεο ξέχασα ότι πρέπει να κοιτάω το δρόμο. Να το θυμάσαι, να κάνεις λίγο multitasking. Είμαι και άρρωστη, Για βγάλε το με τον κύριο. Τι ωραία. Δηλαδή αυτά τα πουλάνε άρα για τα αγάλματα. Ναι, θες να πάρουμε ένα για το σπίτι μας. Ένα άγαλμα για τον μπαλκόνι, Ναι. Να βάλουμε δύο. Ναι, αμέ. Δείξε λίγο πάλι, άλλη μια καφετέρια τώρα, το φαινόμενο. Ναι, ισχύει, cool. Καλά, όχι αυτό, τόσο, δε. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στις επαρχίες για κάποιο λόγο. Πού να δείτε τι γίνεται στα Τρίκαλα, π.χ. Τρίκαλα, είναι αντίστοιχη κατάσταση. Δηλαδή, θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω τι βγάζει ακριβώς. Είναι αντίστοιχη κατάσταση. Είναι όλοι στις καφετέρειες. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος δουλεύει και αυτοί οι άνθρωποι που πίνουν καφέ. Πρωινό. Μόλις έφαγα μία ομελέτα με ασπράδια. Η Μαρίλα τρώει καγιανάς. Ο καγιανάς. Όχι τα καγιανάς. Ο καγιανάς. Και γιαούρτι με μέλι. Υγιεινά, διατροφικά και τσάι, γιατί έχει COVID. Ενώ έχω COVID, ρε, μιλάς. COVID, έχει SARS-19-2023. Να γίνω να πηδήξω από εδώ κάτω. Α, ενδιαφέρον ακούγεται. Δεν το κάνεις με πάθος τη δουλειά του βιντεογράφου. Γιατί ήμουνα και ποτέ. Έχω σκάσει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε. Ξυπνήσαμε το πρωί με βροχή και κρύο και μέσα σε 3 ώρες, ξέρω εγώ, έχει γίνει φουλ ήλιο, ζέστη, γάμισε τα. Να γυρίσουμε από την άλλη. Λες να γυρίσουμε. Εντάξει, το είδαμε το μονοπάτι της ακροναυπλιάς. Αλλιώς λέει. Άντε, πάμε πίσω. Ακροναυπλιά. Δείτε το. Είναι σαν το Σινικό τείχος ο δρόμος αυτός. Λοιπόν, επειδή κανείς δεν θα το πιστέψει ότι έχουμε κλείσει όλο το ξενοδοχείο για μας, έτσι, ποιος θα το πίστευε. Τι είμαστε, ο Κόγιας ή η GL Show. Αλλά η αλήθεια είναι πως όντως το έχουμε κλείσει και θα σας το αποδείξω τώρα. Βρισκόμαστε στην κοινόχρηστη πισίνα του ξενοδοχείου, έτσι. Και εγώ θα κάνω μπάνιο τώρα. Είναι κοινόχρηστη αυτή η πισίνα, υποτίθεται. Αλλά εμείς θα την κάνουμε για ιδιωτική χρήση τώρα. Α, δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να κολυμπάς γυμνός σε μια κοινόχρηστη πισίνα ξενοδοχείου. Γιατί με κοιτάει έτσι, κάνω κάτι περίεργο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, από τις διακοπές μας στην Ναύπακτο, στο Ναύπλιο. Αυτό είναι ένα μακαρόνι και το χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά για να μαθαίνουν κολύμβηση. Οπότε έτσι θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν δεν είστε ήδη subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο vlog, λογικά. Το οποίο δεν θα είναι vlog. Το επόμενο βίντεο θα είναι άραγμα, hashtag 5 νομίζω. Με τον Κονίλο Fucking Talks, όπου θα πάω στο live του με τον Γιόλτε και θα δείξουμε μία μέρα από τη ζωή του. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το... Ακούω να έχει έναν ήχο και νομίζω ότι κάποιος θα εμφανιστεί και θα με δει να είμαι γυμνός στην κοινόχρηστη πισίνα του ξενοδοχείου. Αλλά δεν είναι, γιατί όπως είπαμε το έχουμε κλείσει όλο για εμάς, έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτές ήταν οι διακοπές μας στο Ναύπλιο. Σύντομα θα έρθουν διακοπές και από ένα άλλο πολύ τρελό μέρος. Σίγουρα δεν είναι το Μπαλί. Αυτά. Κάντε like, subscribe, follow, unfollow. Σας αγαπώ όλους. Να περνάτε εξαιρετικά.